Σίγουρα μεγάλωσα σε ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, από όταν ξεκίνησα να κλωτσάω την μπάλα, δεν είχε πει ότι θα μπω στο ποδόσφαιρο γρήγορα. Πέρασαν τα χρόνια, δούλεψα σε κάποιες ακαδημίες εκεί στη Βέρεια. Από εκεί μεταπήδησα στην ομάδα την επαγγελματική και συνεχίζω να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Όταν ο πατέρας μου έπαιζε μπάλα, ακόμα δεν είχα γεννηθεί. Ήρθα μετά, αλλά σε συζητήσεις που είχα μαζί του, κατάλαβα πως το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο και όσο περνάνε τα χρόνια θα εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, θα γίνεται ακόμα πιο δυσκολότερο. Αλλά μπήκα στην ιδέα ότι πρέπει να φτάσω και εγώ κάποια στιγμή ψηλά. Ήμουνα με τον παππού μου, άρχισα να κλωτσάω την μπάλα μέσα στο σπίτι, έσπαγα διάφορα πράγματα και μου έμεινε ως καλό πράγμα, γι' αυτό και το συνέχισα ως τώρα. Νομίζω την πρώτη στιγμή όταν έγινα επαγγελματίας, η χαρά ήταν τόσο μεγάλη που τα είχα ξεχάσει όλα εκείνη τη στιγμή. Από τη δεύτερη μέρα και μετά στις προπονήσεις κατάλαβα πως είναι δύσκολο αυτό το πράγμα και άρχισα να συνειδητοποιώ που βρίσκομαι. Και τα τελευταία 3-4 χρόνια που είμαι πιο μέσα στην ομάδα έχω καταλάβει το ρόλο αρκετά καλά. Σίγουρα έχοντας έναν άνθρωπο που έχει όρεξη, τον πρόεδρο, και φιλοδοξίες για αυτή την ομάδα, μας δίνει όχι μόνο όθηση, μας δίνει και κουράγιο για όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θέλει να δώσει το κάτι παραπάνω σε αυτή την ομάδα και δίπλα του θα προσπαθήσουμε και εμείς, όχι μόνο εγώ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, να κάνουμε τη Βέρεια όσο πιο μεγάλη γίνεται αυτή τη στιγμή. Η ομάδα αυτή τη στιγμή αποτελείται από, πιστεύω, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι ξένοι. Έχει και Έλληνες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν γνωρίζουν όλοι αρκετά καλά την ιστορία της Βέρειας. Είμαστε μόνο 4-5 παιδιά που είμαστε από τη Βέρεια, γνωρίζουν την ιστορία της αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε καθημερινά να λέμε στα παιδιά που έχουν έρθει ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από τη Βέρεια, τι ιστορία έχει η Βέρεια, τι έχει καταφέρει όλη αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να καταλάβουν και αυτοί ποια είναι η Βέρεια. Σίγουρα πιστεύω ότι μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν πολλές φάσεις και διαφορετικών ειδών. Είναι η δύναμη αυτού που πιστεύω εγώ, ήταν αυτό μου είναι η ταχύτητά μου και από εκεί και πέρα δουλεύω καθημερινά σε όλα τα κομμάτια για να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά από την ταχύτητα, την τρίπλα, το μαρκάρισμα, γιατί σε ένα παιχνίδι τα έχει όλα. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις κάτι. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να προσθέτεις. Μειονεκτήματα υπάρχουν πολλά πάντα σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Πώς θα καταφέρεις να το κρύψεις να μην φαίνονται για να παίξεις με το μυαλό σου. Είναι αυτό το ότι σε κυριεύει το άγχος και η νευρικότητα και αυτό και το στρες που λέμε για να και σε αφήνει πίσω. Εντάξει, αυτό είναι, πιστεύω, μέσα στον αθλητισμό γενικά. Εάν καταφέρουν όλοι οι αθλητές και ξεπεράσουν αυτό, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Αυτή τη στιγμή έχει τα πάντα. Τον διακρίνει πρώτα απ' όλα η ομαδικότητα και γι' αυτό και δίκαια είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Ο Ρονάλντο. Εντάξει, ο Ρονάλντο είναι και αυτός ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής. Είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση με το Μέση. Αλλά και αυτός δεν πάβει να είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Από άποψη χαρακτήρα, ποιος σας ταιριάζει περισσότερο? Νομίζω πως ο Μέση αυτή φαίνεται. Τώρα άλλοι λένε ότι από πίσω και μέσα από διτήρια έχουν βγει κάποιες συνεντεύξεις ότι δεν είναι. Εντάξει, σε εμάς φαίνεται ότι είναι καλύτερος από τον Ρονάλντο. Είναι αυτό που λέμε το καλό παιδί. Ναι, το καλό παιδί. Φτάσαμε σε αυτό. Τι θα έχει αλλάξει τη ζωή? Εντάξει, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί κάτι για πιο μετά. Ανήκω στη Βέρεια. Έχω 6 με 7 μήνες μπροστά μου να σκεφτώ αυτά τα πράγματα. Η Βέρεια έχει βάλει κάποιους στόχους. Τυχαίνει να είμαι και αρχηγός. Δεν μπορώ να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Κοιτάω να είμαι σοβαρός τώρα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, το καλοκαίρι που θα τελειώσει το συμβόλαιό μου, θα κοιτάξω τι είναι καλό για την καριέρα μου και ποια είναι η καλή προοπτική για τη συνέχεια.